Και πώς είναι δύο παιδιά που εντάξει έχουν ένα όνειρο, ξέρουν λίγο μουσική, γράφουν κανένα κομμάτι. Ωραία, τι κάνουν μετά, παίρνουν την κασέτα και πάνε κάπου. Ναι. Πώς κάνεις το επόμενο βήμα στις εκείνες εποχές. Δουλεύαμε αρκετές δουλειές, μαζεύαμε λεφτά και πηγαίναμε και γράφαμε demo. Δουλειές όπως, συγγνώμη, βάζω μια παρένθεση. Courier, εγώ ας πούμε έχω δουλέψει courier, οικοδομή, σε υφάσματα, στην πλάκα. Ο Μπάμπης δούλευε κυρίως οικοδομή γιατί ήταν ο μπαμπάς του οικοδόμος. Και ερχόταν, και αυτό το θυμάμαι, την εικόνα την έχω μπροστά μου. Πηγαίναμε στο 111 στο Μοσχάτο να γράψουμε demo. Εκεί γράψαμε το demo μας με το οποίο οι εταιρείες μας πήραν. Ναι. Ένα τραγούδι που λέγε «Πεθαίνω ξανά», σε μια εποχή που ακουγόταν όλο το λαϊκό, Διευγένης Παλάς και όλο το... Α, ναι, ναι. Και εμείς γράφαμε μια μπαλάντα «Πεθαίνω ξανά» να πάμε demo. Δεν σκεφτήκατε εμπορικά. Εντελώς ανάποδα. Ναι, ναι, ναι. Κόντρα σε όλα. Τέλος πάντων, και θυμάμαι τον Μπάμπη, ο οποίος είχε δουλέψει οικοδομή, πονούσε όλο το σώμα και τον βγάλαμε από το αυτοκίνητο έτσι για να τραγουδήσει. Δηλαδή βγήκε ένα υποβασταζόμενος. Πηγαίναμε, γράφαμε, πληρώναμε τα στούντιο, γράφαμε τα demo. Από την τσέπη μετά, όλα. Την τσέπη μας. Και μετά ξεκίνησε η επιδρομή του Μπάμπη. Ο οποίος Μπάμπης ήταν τόσο θαραλέος που δεν στέλναμε με ένα γράμμα, ας πούμε, το demo στις εταιρείες, πήγαινε ο ίδιος. Χτύπουσε μαζί πήγαινε, βέβαια, αλλά αυτός έμπαινε μπροστά. Ναι. Την πρωτοβουλία. Έμπαινε μπροστά, πήγε σε τρεις εταιρείες δίσκων και οι τρεις μας καλέσαν να μας κάνουν δίσκο. Με το πεθαίνω ξανά. Με το πεθαίνω ξανά. Άρα τολμηρή και αυτή. Και αυτή τολμηρή. Άρα η πρώτη σας, ας πούμε, επαφή δεν είναι σου κλείσαν την πόρτα. Καμία σχέση. Η πρώτη επαφή... Σας ανοίξαν και τρίτη πόρτα. Για να τα πούμε όλα. Η πρώτη επαφή ήταν με αγγλόφωνο στίχο. Θέλαμε να κάνουμε αγγλόφωνα. Εντάξει, ναι. Και μας κλείσαν την πόρτα. Ίσως και δικαίως.